Καλησπέρα σας, είμαστε η Mr. Bright and the Magpie. Είμαι η Magpie. Και είμαι ο Mr. Bright. Τι γίνεται, σας λείψαμε? Ελπίζω ναι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε εβδομάδα σας κρατάμε παρέα, με διαφορετικό τρόπο βέβαια, όχι με podcasts. Αλλά παρόλα αυτά δεν νομίζω ότι σας λείψαμε πολύ. Τι λέτε εσείς? Ξεκινάμε αυτή τη σεζόν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, Νοέμβριο μήνα, τέλη Νοεμβρίου σεζόν, εν πάση περιπτώσει. Καλή σεζόν, την ξεκινάμε από τον Νοέμβριο, δεν πειράζει, αγαπάτε μας. Σωστά. Οι εποχές είναι περίεργες όπως έχουμε πει. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλα τα παιδιά, όλους τους fans μας που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας αγαπάμε όλους. Το ξέρουμε ότι σας έχουν λείψει τα podcasts μας, αλλά όπως είπαμε είμαστε λίγο... Είναι περίεργες λίγο οι καταστάσεις και οι διαθέσεις. Υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε πολλά περισσότερα podcasts και μάλιστα θα κάνουμε μία καινούρια σειρά. Όπου, όπως σας είχα βάλει και στο Instagram και στο Facebook, να μας στέλνετε τις δικές σας αληθινές τρομακτικές ιστορίες. Αυτή λοιπόν θα είναι και η καινούρια μας σειρά. Δηλαδή, οι δικές σας τρομακτικές ιστορίες! Και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Έτσι να πάρω το εκπληκτικό κινητό μου. Ναι. Πάμε να ξεκινήσουμε με την αγαπητή μας Αναστασάκη Σταματία, η οποία μας έχει γράψει ένα σχόλιο, δεν μας έστειλε μήνυμα, στην ιστορία που είχαμε ανεβάσει πριν καιρό, η γριά με τα μαύρα, αν θυμόσαστε. Αλλιώς θα βάλω και το link κάπου εδώ, να πατήσετε, να πάτε να το δείτε. Μας γράφει: καλή σας μέρα. Καλησπέρα. Μου έχει συμβεί κάτι παρόμοιο πριν πολλά χρόνια, όταν ήμουν παιδάκι. Σε ένα σταυροδρόμι κοντά στο σπίτι μου, στην επαρχία, μέσα στη παρένθεση, όπου υπήρχε και ένα προσκυνητάρι, ενδιαφέρον, με πλησίασε μια γιαγιά μαυροφορεμένη με μαύρο μαντίλι στο κεφάλι και με ρώτησε πού είναι το κημητήριο. Συνέχισε. Δεν φοβήθηκα και την εξυπηρέτησα με χαμόγελο, λέγοντας προς τα πού να κατευθυνθεί. Επειδή για λίγα μέτρα μπορούσα να συνεχίσω μαζί της, γιατί ήταν στο δρόμο μου για το σπίτι, προσφέρθηκα να την συνοδεύσω παρακάτω. Όταν χρειάστηκε να στρίψω δεξιά για το σπίτι μου, την αποχαιρέτησα και της επανέλαβα τη διαδρομή για να μην χαθεί. Με ευχαρίστησε και συνέχισε. Αμέσως γύρισα πίσω να σιγουρευτώ αν η γιαγιά θα στρίψει σωστά, μέσα σε παρένθεση να την κοιτάω από μακριά. Η γιαγιά απλά είχε εξαφανιστεί, δεν υπήρχε πουθενά, αδύνατον. Δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί η στροφή ήταν μακριά και αποκλείεται να είχε φτάσει εκεί. Τώρα που μεγάλωσα και το ξανασκέφτομαι, απορώ γιατί εδώ στην επαρχία, ειδικά που είναι μια μικρή πόλη, αποκλείεται να μην ξέρει κάποιος που είναι το κημητήριο. Πόσο μάλλον, ναι, μια ηλικιωμένη γυναίκα. Κανείς δεν ξέρει να μου πει τι μπορεί να ήταν και γιατί. Αυτή ήταν η εμπειρία μου. Και καθόλου δημιούργημα φαντασίας. Σε πιστεύουμε, Σταματία μου. Και βέβαια. Ναι. Έχουμε ακούσει πολύ πιο τρελά πράγματα. Ναι. Σας τα έχουμε βάλει στις ιστορίες μας άλλωστε. Τώρα λέει ποιος ξέρει, ίσως ήταν ένα βραχυκύκλωμα μιας άλλης παράλληλης οντότητας ενός άλλου συστήματος. Ενδιαφέρον. Όλες οι ιστορίες που γράφουμε βασίζονται πάνω σε περιστατικά με οντότητες οι οποίες εμφανίζονται από το πουθενά και μετά από λίγο εξαφανίζονται. Οπότε αυτό που λέει Σταματία είναι σίγουρα αληθινό. Κοίταξε, εγώ έχω ακούσει πάρα πολλές παρόμοιες ιστορίες για τα σταυροδρόμια. Ξέρεις, υπάρχουν δοξασίες. Γιατί λέγεται ότι στα σταυροδρόμια παλιά που κάνανε τελετές με μαύρες μαγείες μαζευόντουσαν εκεί πέρα κάποιο είδους δαιμόνια ή τα καλούσαν τα δαιμόνια κάνοντας και μια μικρή τελετή στο σταυροδρόμι. Ή μπορεί να γίνονταν ατυχήματα, δυστυχήματα, διάφορα έτσι περίεργα σε σταυροδρόμια, δεν ξέρω. Υπάρχει και ιστορία στον Αμερικάνικο Νότο, στη δεκαετία του 30, με το Crossroads, το λεγόμενο το τραγούδι, το μόνιμο κομμάτι το οποίο βγήκε, που πήγε ένας μαύρος άσημος και υποτίθεται ότι πούλησε την ψυχή του στο διάβολο.
στο Crossroads πάνω και σε λίγο καιρό από τότε που το έκανε είχε απίστευτες ικανότητες στην κιθάρα, έπαιζε δηλαδή απίστευτα και πέθανε μέσα σε αγωνία μετά από κάπως μήνες νομίζω ή... Αυτό που ήθελα να πω για αυτή την ιστορία, έχω ακούσει κάτι πολύ παρόμοιο. Ήταν μια ιστορία που μας είπε ο φίλος μας ο Γρηγόρης. Γεια σου Γκρέγκη. Ο φίλος μας αυτός είχε βρεθεί σε ένα χωριό μαζί με άλλους φίλους του κάποια στιγμή το καλοκαίρι. Ξέρετε, στα χωριά είναι αυτό που λέει πώς γίνεται μια γυναίκα να μην ήξερε που είναι το νεκροταφείο, αφού είναι εμείς και εμείς είμαστε ουσιαστικά στο χωριό. Πόσα άτομα να είναι πια και πόσο μεγάλο να είναι ένα χωριό τώρα. Και εκεί που προχωράγανε τέλος πάντων σε ένα δρόμο στο χωριό, ο Γρηγόρης μαζί με τους φίλους του, σε κάποια φάση βλέπουν να έρχεται προς το μέρος τους, ενώ αυτοί προχωρούσανε, ένας κύριος με έτσι άσπρο μαλλί, ψιλομακρύ μουσι, άσπρο, και γενικά δεν τους φάνηκε οικείος. Θέλω επίσης να πω ότι από πίσω από τα παιδιά, γύρω στα 20 μέτρα, έρχονταν μια άλλη παρέα πάλι από άτομα που προχωράγαν απλά. Τέλος πάντων, τον βλέπουν τον άνθρωπο και καθώς πλησιάζανε ο άνθρωπος μαζί με την παρέα του Γρηγόρη και τον Γρηγόρη, κοιταχτήκανε, τους είπε γεια ο τύπος και απλά τους προσπέρασε. Και εκεί που προχωράγανε και αυτά, άρχισαν να αναρωτιούνται μεταξύ τους, ρε εσύ ξέρω εγώ τον ξέρεις αυτό, μήπως είναι από άλλο χωριό, μήπως είναι τουρίστας, μήπως είναι κάτι, γενικά δεν τους έλεγε κάτι φυσιογνωμία. Και εκεί που είχαν σταματήσει μέσα στη μέση του δρόμου και το συζητάγαν αυτό, τους φτάσανε τα υπόλοιπα άτομα που ήταν από πίσω τους. Και όπως είναι γυρνάνε και τα ρωτάνε μήπως τον ξέρανε, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι γνωρίζονται στα χωριά. Τα παιδιά από πίσω τους είπανε ότι δεν είδαν κανένα, ότι απλά τους βλέπανε να μιλάνε στον αέρα, ότι δεν υπήρχε κανείς. Δεν είδαν ποτέ αυτό τον κύριο με το άσπρο μαλλί και το μουσί. Πόσα τέτοια περιστατικά υπάρχουν. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ιστορία μας. Είναι της Κομίτη. Της Σπυριδούλας. Σπυριδούλας. Γεια σου Σπυριδούλα μας, που μας στέλνει στις καρδούλες, τα φιλιά μας. Λοιπόν, λέει λοιπόν, γεια σας παιδιά. Η δική μου ιστορία είναι επίπονη. Ήμουν φοιτήτρια ακόμα, όταν γνώρισα ένα παιδί υπερταλαντούχο, αρχιμάγειρας και μουσικός. Γίναμε λοιπόν αχώριστοι, έρωτας με την πρώτη ματιά. Προσέχαμε ο ένας τον άλλον, σαν να ήμασταν χρόνια σύντροφοι στη ζωή. Έπρεπε όμως να γυρίσω στην πόλη που μεγάλωσα και η σχέση δεν κράτησε όσο ήμουν μακριά και κόψαμε κάθε επικοινωνία. Όμως συχνά τον ονειρευόμουν να υποφέρει σε εφιάλτες και το σκεφτόμουν με πολύ αγάπη. Ένα πρωινό μετά από 6 χρόνια χωρίς επικοινωνία, εκτός των ονείρων εννοώ, πηγαίνω στην πόλη του, μην τα πολυλογώ. Βρεθήκαμε σαν να μην είχε περάσει λεπτό από το χωρισμό μας και χωρίς ανούσιες κουβέντες περάσαμε τέλεια κάποιες ημέρες. Εδώ ξεκινάνε τα πιο περίεργα. Όντας άθεος και μηδενιστής, μου είπε πώς γίνεται να με σκεφτώσουν τόσα χρόνια και να με ονειρευώσουν και εγώ να πάθαινα το ίδιο αρκετές φορές χωρίς να μιλάμε. Είχε νοικιάσει και το σπίτι που έμενα για να είναι κοντά σε αυτό το συναίσθημα. Του φαινόταν, βλέπετε, απίστευτο και παραφυσικό. Γύρισα στην πόλη μου και στο μεσοδιάστημα έγινε κάτι απίστευτο. Ονειρεύτηκα πως ο φίλος μου μπήκε σε ένα δωμάτιο με 2 κρεβάτια, ένα μεγάλο παράθυρο και μια παλιά ψάθινη παπουδίστικη καρέκλα. Υπήρχε επίσης ένα παράθυρο που έβγαζε σε διάδρομο. Άφησε την τσάντα του και το ρώτησα πού πάει και δεν μου απάντησε, απλά έφυγε. Τότε επεξεργάστηκα το παράθυρο για να δω αν ήταν κλειστό ή ανοιχτό και είδα πως είχε πάνω μου τζούρα από καπνό και ήμουν ανήσυχη. Περίπου 4 μήνες μετά, ένα βράδυ, χτύπησε το τηλέφωνό μου από μια φίλη, όπως κατάλαβα πως τα νέα δεν θα ήταν καλά, ίσως από το περίεργο της ώρας. Σήκωσα το τηλέφωνο και μου είπε αυτή η φίλη μου ότι ο Διονύσης έβαλε τέλος στη ζωή του ανάβοντας κάρβουνα μέσα σε ένα δωμάτιο. Έτσι το μονοξίδιο του άνθρακα το σκότωσε. Αμάν. Αργότερα, όταν λίγο συνήλθα από το σοκ, ο αδερφός του μου είπε πως στο σπίτι του παππού τους έβαλε το ένα από τα 2 κρεβάτια πίσω από την πόρτα και έκλεισε και τα 2 παράθυρα με τρόπο ώστε να μην μπορούν να τα ανοίξουν εύκολα και πάλεψε να τον απεγκλωβίσει. Του ζήτησα να δω το σπίτι αυτό και το δωμάτιο και όντως ήταν αυτό που ονειρεύτηκα.
Ακόμα σκέφτομαι πόσο πάλευε με την κατάθλιψη και δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Ίσως με κάποιον τρόπο μου είπε τη σκέψη του τηλεπαθητικά. Τι να τα κάνεις όμως και αυτά τα όνειρα, αν δεν μπορείς να αλλάξεις τη μοίρα. Πολύ σωστό. Αχ, βρε Σπυριδούλα μου, τι έχεις περάσει, κοπέλα μου. Ίσως να είναι κάπου καλύτερα, ίσως και ανάμεσά μας. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και. Όπω, εντάξει, είναι συγκλονιστικό. Πολύ περίεργο, παιδιά. Πάρα πολύ περίεργο. Συγκλονιστικό. Το περίεργο, το πιο περίεργο από όλα, εγώ πιστεύω, είναι πώς επικοινωνούσες με αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ από ό,τι καταλάβαμε, ο άνθρωπος αυτός ήταν άλλης λογικής. Κοίταξε, κάποιοι άνθρωποι λένε ότι συνήθως οι αδελφές ψυχές, οι άτομα που έχουν μια βαθιά ένωση μεταξύ τους, δεν ξέρω, κάτι τέλος πάντων πολύ βαθύ που τους συνδέει, μπορούν τηλεπαθητικά και νιώθουν ο ένας τον άλλον όταν κινδυνεύει, όταν είναι χαρούμενος, όταν είναι πολύ λυπημένος, όλα αυτά. Και μετά θάνατον μπορούν να το αισθάνονται. Δηλαδή ακόμη τους επισκέφτονται οι θανόντες στα όνειρά τους και τα λοιπά. Φυσικά δεν συμβαίνει και σε όλους τους ανθρώπους. Μπορείς, Σπυριδούλα μου, να είσαι λίγο αλαφροίσκιωτη. Δεν το λέω για κακό, το λέω για πάρα πολύ καλό. Ξέρεις, εμείς οι αλαφροίσκιωτοι, και εγώ είμαι αλαφροίσκιωτη, γενικά αντιλαμβανόμαστε και πιάνουμε πάρα πολύ έτσι λεπτές συχνότητες, λεπτά πράγματα. Τέτοιες ιστορίες έχω ακούσει άπειρες. Εγώ δεν ήμουνα ποτέ τόσο αλαφροίσκιωτος. Έχουν συμβεί περίεργα πράγματα στη ζωή μου, πάρα πολλά. Στις αρχές τα μετέφραζα σαν κάτι λογικό, το οποίο εγώ δεν ξέρω την απάντηση. Αλλά τώρα αρχίζω και δεν το πολύ πιστεύω ότι είναι τόσο λογικό όπως το εννοούμε εμείς. Πρέπει να βλέπουμε και όχι να κοιτάμε απλά. Κοιτάξτε τον ουρανό. Είναι διαφορετικός. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε ένα φωτεινό αστέρι, το πιο φωτεινό από όλα που λέμε. Για κοιτάξτε τώρα τον ουρανό. Υπάρχει ένα μόνο. Υπάρχει πάρα πολλά. Υπάρχουν παιδιά που έχω μετρήσει γύρω στα 15-17 εκεί που μένω. Έτσι. Ναι. Τι μιμήσε, κάποιον μιμήσε τώρα που το κάνεις αυτό. Αυτοί που ξέρουν, ξέρουν. Άμα ανοίγαμε κι εμείς εδώ πέρα το στόμα μας, θα τα λέγαμε όλα και εντάξει. Θα έπεφτε με τη μία αυτό το κανάλι, αλλά δεν πειράζει. Ευτυχώς που καταλαβαίνομαστε. Σωστό. Πάμε λοιπόν στην επόμενη ιστορία και είναι από την αγαπημένη μας Joanna JLF που μας έστειλε στο Instagram. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Joanna μου. Σας στέλνω και εγώ τη δικιά μου ιστορία. Ασχολούμαι και εγώ και η μητέρα μου με αστρικά ταξίδια. Πάνε 2-3 χρόνια πίσω που συνέβη αυτό. Συνήθως ακούω κάποιο συγκεκριμένο βίντεο οδηγό κάθε φορά που το κάνω εσκεμένα. Κατάλαβα. Υπάρχουν βασικά, για όσους δεν ξέρουν, κάποια βιντεάκια στο YouTube και όχι μόνο, που είναι με κάποιο είδους συχνότητες, σαν μουσική, και ουσιαστικά αυτά σε χαλαρώνουν για να μπορέσεις να κάνεις βαθύ ύπνο για να μπεις σε κατάσταση ύπνωσης. Οπότε, μάλλον σε κάτι τέτοιο αναφέρεται, εάν δεν κάνω λάθος. Εκείνη τη φορά τότε είχα την ιδέα να χρησιμοποιήσω άλλο βίντεο που δεν είχα ξανακούσει ποτέ. Έβαλα ακουστικά, έπεσα στο κρεβάτι και ξεκίνησα. Στην πορεία το αποτέλεσμα ήταν να μην μπορώ να ξυπνήσω μέχρι να τελειώσω το βίντεο, ακούγοντας τη φωνή της γυναίκας. Α, τώρα κατάλαβα. Μάλλον λέει για τα συγκεκριμένα τα βίντεο που κάνουν για την ύπνωση, όχι για να κάνεις βαθύ ύπνο, που σου λέει ο οδηγός. Τώρα κλείνεις τα μάτια σου, τώρα συγκεντρώνεις σε κάτι, τώρα κοιμάσαι κτλ. Μάλλον αυτό εννοεί. Joanna μου, αν μας βλέπεις, γράψε μας στα σχόλια τι είδους οδηγός ήταν αυτός και αν όντως κατάλαβα καλά, έτσι. Έτσι σκέφτηκα πνευματικά να πάω δίπλα στο δωμάτιο της μάνας μου και με κάποιο σημάδι να της δείξω ότι δίπλα χρειάζομαι βοήθεια. Οπότε κατάλαβα, είχε βγει ουσιαστικά η κοπέλα από το σώμα της και ταξίδευε κανονικά και μπόρεσε και πήγε μέχρι το δωμάτιο της μητέρας της. Στεκόμουν όρθια δίπλα της, έτοιμη να την αγγίξω, όταν τη βλέπω να γυρνάει το κεφάλι της και να κοιτάει προς την πόρτα. Γυρνάω κι εγώ και περνάει κάτι σαν σκιά, αστραπιαία, από το δωμάτιό μου προς το χολ. Γύρισα πίσω ξανά στο σώμα μου, το βίντεο τελείωσε και εγώ έτρεξα κατευθείαν δίπλα στη μάνα μου. Το αποτέλεσμα... Ό,τι συνέβη το είχε δει και βιώσει και αυτή. Κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά και γύρισε και είδε τη σκιά που είδα και εγώ. Κοίταξε, επειδή μου έχει τύχει και εμένα
να κάνω αστρικό ταξίδι ή astral projection, όπως λέγεται και στα αγγλικά. Όντως είχα δει και εγώ ότι ουσιαστικά είχα βγει από το σώμα μου και καθόμουν από πάνω και με έβλεπα να κοιμάμαι στο κρεβάτι μου και εγώ αιωρούμουν ακριβώς από πάνω. Βασικά όταν κάνεις αστρικά ταξίδια, επειδή έχω κάνει 2 φορές τη ζωή μου. Πού πήγες? Θα σου πω. Ό,τι σκέφτεσαι, δηλαδή σκέφτομαι τώρα, Φερρυππίν, ότι είμαι στην παραλία στο Σούνιο, κάνω ένα φρουπ και βρίσκομαι εκεί πέρα. Και το βλέπω κανονικά, δηλαδή νύχτα με το κυματάκι κτλ. Γενικά, ό,τι σκέφτεσαι και όπου θες να βρεθείς, πηγαίνεις σε χρόνο ντετέ. Το ωραίο είναι ότι μπορείς να αιωρείσαι, αλλά ποιο είναι το επικίνδυνο της όλης κατάστασης? Επειδή ουσιαστικά είσαι σε ένα παράλληλο κόσμο ή τον κόσμο των σκιών, εσύ ξέρεις και καλύτερα επειδή έχεις διαβάσει και πολύ Καστανεντά, υπάρχουν οι βολαδόρες. Είναι αυτή η μαύρη σκιά που είπε η κοπέλα. Λοιπόν, η σκιά αυτή όντως υπάρχει. Οι σκιές αυτές τι γίνεται? Με το που πάρουν χαμπάρι ότι κάποια ψυχή βρεθεί στην δικιά τους διάσταση, προσπαθούν να την επάρουν, να την κλέψουν. Ναι. Έχετε ακούσει ότι πολλοί άνθρωποι, χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα, τίποτε, ότι πεθαίνουν απλά στον ύπνο τους. Μπορεί να είναι από αυτό. Και το σώμα απλά χωρίς ψυχή πεθαίνει. Δεν μπορεί να ξαναμπεί μέσα. Γι' αυτό λένε ότι είναι πολύ επικίνδυνο το να κάνεις astral projection. Αυτή είναι μία εξήγηση βέβαια, εντάξει. Mm-hmm. Οι μαύρες σκιές μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Από τζιν, από βολαδόρες, από ό,τι θες. Δεν νομίζω ότι μπορείς να καταλήξεις σε κάτι συγκεκριμένο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει όπως θέλει. Συμφωνώ με τη Miss Magpie εν μέρη, ότι όντως η σκιά αυτή πρέπει να ήταν κακόβουλη, σε εισαγωγικά. Mm-hmm. Δηλαδή, αντλούσε ενέργεια. Mm-hmm. Από το άτομο το οποίο είχε κάνει αυτό το astral projection που λέμε. Προφανώς είχε κάνει και η μητέρα της ή βρισκόταν για κάποιο λόγο την ώρα που ονειρευότανε, που κοιμότανε, βρέθηκε στην ίδια διάσταση που ήταν και η κόρη της που έκανε astral projection. Τώρα δεν ξέρω αν έκανε και η γυναίκα astral projection εκείνη τη στιγμή, γιατί είπα ότι την είδε και αυτή στο ίδιο σημείο. Κάτι που θέλω να πω, μην το ξεχάσω, συγγνώμη. Στο astral projection, δηλαδή παρακολουθείς ένα βίντεο από κάποιο κομπιούτερ, κάτι παίζει, εν πάση περιπτώσει, το οποίο σε φέρνει σε κατάσταση ύπνωσης. Ύπνωσης, όχι ύπνου. Ύπνωσης, πρόσεξε τώρα όμως το επικίνδυνο. Mm. Αν χτύπα ξύλο, πέσει κανένα ρεύμα και το βίντεο δεν τελειώσει, τι θα γίνει, θα μείνει σε ύπνωση? Λέω εγώ, δεν ξέρω ρε παιδί. Άμα. Δηλαδή θα πρέπει να είναι κάποιος άνθρωπος δίπλα σου που να μην εξαρτάται από ρεύμα. Αυτό λέω. Κωμικοτραγικό αυτό, παιδιά, συγγνώμη, αλλά. Βασικά, άμα κάποιος ξέρει, γιατί εγώ ξέρω ελάχιστα, ξέρω αυτό και ότι εμπειρία είχα εγώ, ξέρω εγώ. Γιατί έχω δει και εγώ μαύρες σκιές. Και με το που τις έβλεπα, για κάποιο λόγο, φρικάριζα τόσο πολύ και κατευθείαν έφευγα σφαίρα και βρισκόμουν, ξέρω εγώ, κατευθείαν στο δωμάτιό μου και απλά έμπαινα στο σώμα μου και έκανα, ξέρω, αυτό που ξυπνάω και κάνεις αυτό το πράγμα. Σας λέω, το έκανα 2 φορές και τις 2 φορές είδα σκιές, όχι μία, πολλές. Να έρχονται προς το μέρος μου. Και απλά κατάλαβα ότι ήταν επικίνδυνο. Άμα κάποιος ξέρει βασικά περισσότερα, ας μας γράψει και στα σχόλια. Ή ας μας στείλει την ιστορία του, ή δεν ξέρω και εγώ τι, ό,τι θέλετε. Θεωρώ ότι έχουμε πει αρκετά για σήμερα, για πρώτη φορά. Παιδιά, μην μας παρεξηγείτε, είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό. Εγώ έχω συνηθίσει να διαβάζω ιστορίες και όχι τόσο πολύ να τις συζητώ με κάποιον άνθρωπο έτσι ανοιχτά. Θα χαρούμε βασικά να έχουμε κάποιον τρίτο, κάποιον ακροατή εδώ στο στούντιο. Να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Συνεχίστε λοιπόν να μας στέλνετε και τις δικές σας αληθινές, το τονίζω, τρομακτικές ιστορίες. Όπου θέλετε εσείς, είτε σε σχόλιο, είτε σε μήνυμα, στο Instagram, στο Φιμπί μας και όλα αυτά. Τα links είναι από κάτω πάντα. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και τσαου!